Προφανώς κατά τη διάρκεια που ακούτε όλα αυτά τα πράγματα και όταν διαβάζετε και τις συνέντευξες, δημιουργούνται διάφορα συναισθήματα. Είναι από φόβο, τρόμο, γέλιο, αγάπη, έρωτα. Είναι πραγματικά ένα μυθιστόρημα όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Εγώ νόμιζα, ναι, αυτό ήθελα να πω. Νομίζω ότι διαβάζαμε μυθιστόρημα και μας έκοψε στο καλό. Ήθελα να ακούσω και τη συνέχεια αν θα παντρευόταν τελικά. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει ξαναδοθεί τέτοια συνέντευξη. Και εγώ το δεν πιστεύω. Δεν θυμάμαι ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο Hollywood που υποτίθεται τα λένε και οι δικοί μας δεν μιλάνε, να έχω διαβάσει τέτοια συνέντευξη. Πραγματικά είναι συγκλονιστική. Σημείο-σημείο. Καταρχάς, όλη αυτή η αυτοκριτική που κάνει ο Δημήτρης Αργυρόπουλος μέσα στην συνέντευξη, ενώ η Μαρία του ταχώνει, ας πούμε, αλλά σε πολύ φιλικό κλίμα μεταξύ τους. Δηλαδή, ένα ζευγάρι που έχει χωρίσει 16 χρόνια και έχει λύσει και τα θέματα του, δίνει αυτή τη συνέντευξη, ενώ θα την διαβάσουν και τα παιδιά τους. Το οποίο το έχει στο μυαλό σου. Τα παιδιά του είναι βέβαια πολύ μεγάλα. Ναι, αυτό λέω. Ότι πια είναι τόσο ανοιχτά όλα τα θέματα και το τι έχει συμβεί μεταξύ τους και πόσο τα έχουν λύσει. Εν πάση περιπτώσει, να πω κι εγώ μια κουβέντα μόνο, γιατί δεν έχω να σχολιάσω πολλά πράγματα. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μία πορεία έχω. Γιατί μετά από 16 γιατί, χρόνια. Θα στείλω εγώ το γιατί. Σου λέω το μόνο να τελειώσω, αν έχει την καλοσύνη. Γιατί μετά από 16 χρόνια να κάνεις μία τέτοια κοινή συνέντευξη. Μπράβο που υπάρχει αυτή η πολιτισμένη σχέση. Πραγματικά είναι υπέροχο το να μπορούν δύο άνθρωποι, ειδικά που έχουν παιδιά, να έχουν καταφέρει και να έχουν αναγνωρίσει ο ένας τον άλλον τα καλά στοιχεία και πιθανότατα να έχουν συγχωρέσει και όλα τα υπόλοιπα. Απλώς εμένα μου φαίνεται λίγο, όχι περίεργο, μου φαίνεται κάπως το να, μετά από 16 χρόνια να βγαίνεις και να κάνεις μια κοινή συνέντευξη τέτοια, ανεξάρτητα με το τι ήξερε, τι δεν ήξερε, ποιος ήξερε, τώρα το ξέρουν, τα ξέρουν όλα όλοι. Ναι, εμένα είναι μια αυτό συνέντευξη. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, την απολαμβάνω και είναι τέλεια. Την έχω διαβάσει από χθες που είναι το περιοδικό τρεις φορές. Είναι μια συνέντευξη σαν να τους έβαλε να πιούν ο Γιάννης Πουλόπουλος τον ρόλο της αλήθειας. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και νομίζω ότι είναι και τη σχέση που έχουν τώρα, που είναι σχέση αγάπης και αλληλοεκτίμησης τώρα πλέον. Χώρισαν όταν η Μαρία Μπακοδήμου ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί. Όλα αυτά που λένε με τέτοια λεπτομέρεια σημαίνουν ότι μεταξύ τους τα έχουν βρει. Δηλαδή, παιδιά, λένε πράγματα τα οποία λες δεν συμβαίνουν στη ζωή. Ο μπαμπάς που βγαίνει και γυρνάει, ενώ έχει δει ένα παιδί ο Αργυρόπουλος και περιμένει το δεύτερο, και είναι η Μπακοδήμου σπίτι έγκυος και περιμένει και το πρωί και εκπομπή να πάει η γυναίκα, γιατί είναι και εργαζόμενη γυναίκα. Και πηγαίνει και γυρνάει 6 ώρα το πρωί. Και μπορεί να είναι και μεθυσμένος, αλλά έρχονται για τα περιπολικά. Και επιτέλους εκείνη 6 ώρα το πρωί αποφασίζει ότι μάζεψε ένα και φύγει από το σπίτι. Όλο αυτό να το λένε με γέλιο, όπως είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Δηλαδή το διασκέδαζαν πλέον. Δεν έβγαλαν μαχαίρια και λέγανε «Αχ, τη συμφορά μας, τη μαζική συμβή». Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι έχουν περάσει από χίλια κύματα από τώρα. Από 1500 κύματα. Προφανώς και για να είναι χαρούμενοι μαζί και να αυτοσαρκάζονται. Προφανώς και αυτό είναι απόδειξη λέγοντας όλα αυτά τα πράγματα ότι είναι πάρα πολύ καλά μαζί. Ίσως να είναι και ο τρόπος τους. Ίσως να είναι και ο τρόπος τους για να είναι καλά μαζί αυτός. Ναι. Και να ξορκίζουν έτσι όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί. Καλά κάνανε. Βέβαια πολλά κρύβονται. Το ότι αισθάνομαι εγώ περίεργα ή εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο και τι έγινε. Δηλαδή κανείς δεν ενδιαφέρεται. Βέβαια στην απάντηση της Μαρίας όταν τη ρώτησε ο Γιάννης αν απιστούσε ο Δημήτρης. Ότι παιδιά, αυτό το ήξερε όλη η Αθήνα. Άρα πιθανότατα να ξορκίζουν και αυτό. Δηλαδή όλα αυτά που λένε για εκείνους. Γιατί και ο Δημήτρης είναι ένας πολύ εξωστρεφής άνθρωπος. Όποιος τον γνωρίζει, δεν είναι ούτε κρύβεται ούτε τίποτα. Ούτε τα πάθη του, ούτε το παρελθόν του κρύβει, ούτε την εξέλιξη τη φοβερή που έκανε μετά, ας πούμε. Τη φοβερή, τι εννοείς? Νομίζω το έχει πει και σε συνέντευξη. Στην συνέντευξη το λέει. Στο προσωπικά, προσωπικά για τον αλκοολισμό που τον πέρασε. Ακριβώς. Για το κέντρο αποτοξίνωσης. Ναι, ακριβώς. Για την αποτοξίνωση έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Το έψαξε πολύ διαφορετικά μέσα του. Άρα πιστεύω ότι όλο αυτό είναι κομμάτι της. Πώς το λένε. Να σου πω κάτι. Της μετεξέλιξης του, ας πούμε. Της μετεξέλιξης, ναι. Και του να αποδέχομαι τον εαυτό μου και να μου βρει και με τη Μαρία. Εμένα με εκνευρίζει όμως. Δηλαδή, όλο αυτός ο αυτορμητισμός του ανθρώπου που λέω τέλεια, πολύ ωραία συνέντευξη, μπράβο στον Πουλόπουλο, μπράβο που τα είπανε. Εμένα με εξοργίζει. Γιατί ο άντρας του να μένει παιδί είναι εξαιρετικό. Ο άντρας του να παραμένει ανώριμος ως παιδί είναι εκνευριστικό όταν έχει κάνει οικογένεια, όπου η οικογένεια δεν είναι ο γάμος, είναι τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ εκεί κάπου μπήκα στα παπούτσια της Μαρίας Μπακοδήμου, αν και άντρας, και λέω ρε, εσύ τι έχει τραβήξει αυτή η γυναίκα. Πραγματικά τι έχει τραβήξει. Γι' αυτό αυτή δεν γυναίκα. Έπρεπε να τα πούνε αυτά. Γιατί τώρα εσύ, εγώ. Δεν έχω το δικαίωμα να σχολιάσω όμως, εσύ κρατάει. Δυστυχώς όταν λέγονται αυτά παρόλο πράγματα. Παρόλο που έχει ξεπεράσει κανείς το δικαίωμα να λέει ότι μα εμένα δεν μ' άρεσε αυτό, εμένα δεν μ' άρεσε εκείνο.
ενώ τα ενίκο μη ενδύει. Και δεν είναι και μαγιά, συγγνώμη, και το άλλο που είπε. Που λέει ο ίδιος ότι εγώ δεν ήμουν και ιδιαίτερα ωραίος τύπος όταν ήμουν με τη Μαρία, ό,τι και να του πεις εσύ, και έκανε το φασαρία, έχει λύσει ο ίδιος με τη Μαρία. Λέει ότι έκανε φασαρία για να φαίνεται ότι δεν είναι πιστός. Είναι παιδιά αυτό ούτε στα 17 μας. Δηλαδή και να ήταν πιστός επειδή είχε ανταγωνιστική σχέση φασαρία όπως η Μαρία Πακοδήμου. Φασαρία να φαίνεται ότι είναι πιστός. Όχι, έκανε φασαρία να φαίνεται ότι δεν είναι, ότι κάτι ότι γίνεται. Είναι, ότι είναι, γιατί Στέφανε, ότι είναι. Αυτό που λέει η Πακοδήμου είναι ότι έκανε τόση φασαρία για να μην φανούν όλα αυτά που κάνει που προδομόταν. Εμένα πιο πολύ με πειράζει ότι όλα αυτά τα έκανε γιατί φοβόταν μην πονέσει. Και δεν σκεφτόταν ότι μπορεί να την πληγώσει. Που είναι οι κλασικές δικαιολογίες που λένε οι άντρες όταν τους τσακώνεις. Μετά από όλη αυτή την εξέλιξη, όλη αυτή την εξομολόγηση, όλο αυτό το πράγμα τα έχετε βρει, το έχεις παραδεχτεί, σε έχει δεχτεί, είσαστε πια δεμένοι για μια ζωή και το δείχνετε με κάθε τρόπο. Γιατί να πεις την απλή δικαιολογία που είναι μετά το αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Νομίζω ότι αναφέρονταν στο πώς το σκεφτόταν τότε, όχι τι θα έκανε τώρα. Ναι. Δεν εγώ ξέρω. Δεν το πιστεύω πώς ποτέ. Το ήταν, γιατί τώρα πάντως υπάρχει εξής για το γιατί τώρα. Ήταν ένα συγκλονιστικό outing σε άπτες τα ελληνικά. Δηλαδή δεν... Ναι. Να σημειώσουμε κιόλας ότι για τη συνέντευξη εξυπηρετεί και... περισσότερο το Δημήτρη Αργυρόπουλο παρά τη Μαρία Πακοδήμου. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί ο Δημήτρης Αργυρόπουλος είναι ένα πρόσωπο που συστήθηκε τηλεοπτικά φέτος στο κοινό. Η Μαρία Πακοδήμου για μένα δεν χρειαζόταν να το κάνει αυτό. Άκου λίγο. Εγώ αυτό που είπα δεν είναι αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισα να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν θα σχολιάσω τίποτα γιατί δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ σου λέω η πραγματικότητα μιας γραπτής συνέντευξης που αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί κανονικά φυσικά στα περίπτερα με το OK. Έτσι. Είναι τώρα πια μια καταγεγραμμένη αλήθεια. Φυσικά. Απλώς η διαφορά για μένα είναι ότι όταν διαβάζεις κάτι, οτιδήποτε και να είναι αυτό, σου δημιουργούνται κάποιες σκέψεις. Εάν τις δημοσιοποιείς αυτές τις σκέψεις, αυτόματα σημαίνει ότι παίρνεις θέση απέναντι σε κάτι. Εάν δεν τις δημοσιοποιήσεις, τότε μένουν δικές σου, έχεις τη δική σου άποψη, που δεν αφορά και κανέναν στο κάτω-κάτω της γραφής. Από εκεί και πέρα, εγώ προτιμώ να μην δημοσιοποιήσω τις σκέψεις. Θέλει αυτό όμως που και μια γενναιότητα. Τη Μαρία Πακοδήμου την κάνει συμπαθή στον κοινό αυτή τη συνέντευξη όμως. Λοιπόν.